τα πράγματα για μας είναι συγκρατημένα αισιόδοξα με την έννοια του ότι αυτό που καθορίζει τους δύσκολους, αν θέλετε, επιδημιολογικούς δείκτες, δηλαδή τις νοσήλειες και τις διασωληνώσεις, φαίνεται σε έναν βαθμό να συγκρατείται, παρόλο το ότι υπάρχει συστηματικά ένας αριθμός κρουσμάτων ο οποίος παίζει άλλες φορές λίγο χαμηλότερα, λίγο ψηλότερα, παρόλα αυτά τα πράγματα είναι συγκρατημένα αισιόδοξα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια κατάσταση η οποία μας επιτρέπει να εφησυχαζόμαστε. Δυστυχώς, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κορονοϊός είναι μεταξύ μας. Μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό τείχος ανοσίας σε όλη την πληθυσμιακή κοινότητα, είμαστε υποχρεωμένοι να προσέχουμε και να το έχουμε στο μυαλό μας. Θα έχουμε τέτοιες διακυμάνσεις, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε πολύ εύκολα να καταγράψουμε πλήρως την συμπεριφορά των συμπολιτών μας. Προφανώς κάποια Σαββατοκύριακα ενδεχομένως μπορεί οι κοινωνικές συναναστροφές να είναι λίγο πιο έντονες. Αυτό κάποια στιγμή αποτυπώνεται. Αν κάποια άλλα Σαββατοκύριακα τα πράγματα είναι πιο συγκρατημένα, λέω γιατί τώρα που άνοιξε και ο καιρός, καταλαβαίνετε ότι είναι πιο εύκολες και οι μετακινήσεις, ανοίξανε και οι μετακινήσεις πλέον από περιοχή σε περιοχή. Θέλει μία μικρή συγκρατημένη, επαναλαμβάνω και πάλι, προσοχή. Τίποτε παραπάνω. Έχουμε δύο θετικά βήματα, τα έχουμε ξαναπεί. Το ένα θετικό είναι ότι πλέον έχουμε μπει σε περίοδο καλοκαιριού στην Ελλάδα, το οποίο ευτυχώς διαρκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό πλέον μας επιτρέπει να βρισκόμαστε πιο συχνά σε εξωτερικούς χώρους και όχι σε κλειστούς χώρους όπου η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη. Και το δεύτερο θετικό στοιχείο είναι ότι μέρα με τη μέρα αυξάνεται αργά, θα επαναλάβω, αλλά σταθερά ο αριθμός των εμβολιασθένων, το οποίο μας βοηθάει να χτίσουμε αυτό το προβλεπόμενο τείχος ανοσίας. Αν λοιπόν επιδεικνύουμε κι εμείς μία μικρή προσοχή, μπορούμε να έχουμε, αν θέλετε, τις χαρές που μας επιτρέπουν στην κοινωνική μας και στην καθημερινότητά μας. Διότι καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο αν βλέπεις να ξεφεύγουν κάπου τα πράγματα, είσαι υποχρεωμένος να λαμβάνεις μέτρα. Κατανοώ απόλυτα πόσο κουραστικό είναι για όλο τον κόσμο, για πόσο θέλει να ξεμπερδέψει, αλλά ακόμα δεν υπάρχει αυτό που λέμε λήξεις συναγερμού. Όλοι αναρωτιούνται τι έγγραφα πρέπει να έχουν και πώς μπορούν αυτά τα έγγραφα να τα πάρουν στο χέρι. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, προκειμένου για αυτούς οι οποίοι ταξιδεύουν, γιατί δυστυχώς δεν σας κρύβω ότι ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να αναφερθώ πρώτα εκεί, δεν υπάρχει ακόμα μια απόλυτα κοινή οδηγία. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια συνεργασία για να μην δημιουργούνται, ας πούμε, και προβλήματα όχι μόνο γραφειοκρατικά, θα σας έλεγα και οικονομικής φύσεως. Δηλαδή, να σας πω τι εννοώ. Αν, ας πούμε, μια οικογένεια ενδεχομένως σκοπεύει να πάει ένα τετραήμερο ταξίδι στο εξωτερικό, δεν σας κρύβω ότι ο έλεγχος, ανάλογα και τη χώρα που θα πάει, ενδεχομένως το κόστος που πρέπει να καταβάλει προκειμένου να κάνει τους προβλεπόμενους ελέγχους, θα σας έλεγα, είναι πολλαπλάσιο από τα αεροπορικά εισιτήρια και ίσως και το έξοδο της διαμονής τους. Γι' αυτό ζητούμε όσο γίνεται αυτά τα πράγματα λίγο να διευθετηθούν. Πάμε τώρα στην επικράτεια. Υπάρχουν δύο πάρα πολύ βασικά έγγραφα. Το ένα έγγραφο, μάλιστα, μπορώ να σας το δείξω, είναι αυτό το η βεβαίωση εμβολιασμού η οποία υπάρχει. Για όσους συμπολίτες μας έχουν πρακτικά εμβολιαστεί, μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας στο εμβόλιο.gov και, μετά και με βάση τα στοιχεία τους, είναι καταγεγραμμένο τι έχουν κάνει, να τυπώσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο πρακτικά θεωρώ ότι είναι ένα λευκό πάσο για να μπορεί να κυκλοφορεί ο καθένας οπουδήποτε. Υπάρχει τώρα μία δεύτερη κατηγορία συμπολιτών μας, μικρότερη κατηγορία και ευτυχώς που είναι μικρή, άνθρωποι οι οποίοι μολύνθηκαν, δεν θα πω νόσησαν, μολύνθηκαν από COVID. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είτε το πέρασαν τελείως ασυμπτωματικά, που σημαίνει ότι παρέμειναν σε μία καραντίνα στο σπίτι τους για ένα χρονικό διάστημα 2 εβδομάδες, είτε νόσησαν με πάρα πολύ ελαφριά συμπτώματα, πάλι βρισκόμενοι στο σπίτι τους.
είτε νόσησαν με λίγο βαρύτερα συμπτώματα, πάλι βρισκόμενοι στο σπίτι τους, είτε νοσηλεύτηκαν σε κάποια νοσοκομιακή δομή για ένα μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είτε μπήκαν σε μία εντατική και με επιτυχία εξήλθαν από αυτή, όταν πιστοποιήθηκε η νόσησή τους, η μόλυνσή τους από τον κορονοϊό, αυτό έγινε προφανώς ως επιτοπλίστων με κάποιο μοριακό τεστ σε κάποια δημόσια δομή. Άρα σημαίνει ότι στην αντίστοιχη δομή τα στοιχεία τους και κυρίως το ΑΜΚΑ τους, που είναι ένας μοναδικός αριθμός, είναι καταγεγραμμένος ότι αυτό το ΑΜΚΑ μολύνθηκε. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει παρέλθει, να φέρω ένα πολύ χοντρό παράδειγμα, ένα δίμηνο μετά την επιμόλυνση, προφανώς αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν μεταδίδει και δεν έχει πρόβλημα. Μπορούν να αποτανθούν στην αντίστοιχη δομή στην οποία εξετάστηκαν και πιστοποιήθηκε η μόλυνσή τους, να κάνουν μία αίτηση και να τους χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό ότι ο κύριος ψυχογιός μολύνθηκε 2 Μαρτίου, άρα φαίνεται και το χρονικό διάστημα το οποίο έχει παρέλθει από την αρχική πρωτομόλυνση. Δεν υπάρχει δηλαδή ηλεκτρονικά κάποιος... Όχι. Προφανώς δεν έχει προνοήσει, αν θέλετε, γιατί θα έπρεπε πρακτικά στην ουσία, θα μπορούσε να γίνεται αυτό εύκολα όπως λέτε, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μία πλατφόρμα στην οποία να βάζουν στοιχεία πρακτικά όλα τα νοσοκομεία ανά την επικράτεια. Εμείς παρακαλάμε να υπήρχε μια τέτοια πλατφόρμα για άλλους λόγους χρόνια τώρα, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει. Άρα προφανώς με προσωπική ευθύνη ο κάθε πολίτης θα πρέπει να κάνει μια τέτοια αίτηση ενδεχομένως στο Γραφείο Πληροφοριών της Οικίας Δομής και να πάρει αυτήν την βεβαίωση. Και αυτός που δεν έχει προλάβει να εμβολιαστεί ή δεν έχει νοσήσει, τι θα πρέπει να κάνει για να πάει ένα ταξίδι? Κοιτάξτε, εκεί προφανώς υπάρχουν οι συγκεκριμένες οδηγίες που δίνονται. Δηλαδή, άλλοι ζητάνε ένα αρνητικό PCR των τελευταίων 48 ώρων. Κάποιοι άλλοι ζητάνε ένα rapid test κίνηση της προηγούμενης μέρας. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως τα πράγματα στις μετακινήσεις έχουν χαλαρώσει αρκετά. Απλά αυτό που ταλαιπωρεί νομίζω πολύ τον κόσμο και πρέπει λίγο να το προσέχει, είναι ότι πρέπει τουλάχιστον για το άμεσο χρονικό διάστημα, εάν δεν έχει το πιστοποιητικό εμβολιασμό ή το πιστοποιητικό νόσησης και είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τεστ, δεν πρέπει να προγραμματίζει δυστυχώς τα ταξίδια του με τον τρόπο τον οποίο το προγραμμάτιζε μέχρι τώρα. Τι εννοώ? Αν κάποιος ενδεχομένως έχει να επιστρέψει από κάπου ή να πάει κάπου μία Δευτέρα, καταλαβαίνετε ότι το Σάββατο ως επιτοπλίστων τα εργαστήρια είναι κλειστά. Οπότε πρακτικά δεν θα έχει ένα τεστ 48 ώρων πριν. Οπότε θα πρέπει να προγραμματίσει έτσι λίγο τις μέρες του και να πάει ή μία-δύο μέρες πριν ή μία-δύο μέρες μετά. Αυτό νομίζω είναι μόνο το τεχνικό πρόβλημα που δημιουργείται και μας χαλάει λίγο, αν θέλετε, τις αποδράσεις των Σαββατοκύριακων. Τίποτε άλλο.